σημαντικό θέμα για τους αγρότες μας και για το μέλλον της γεωργίας. Όσο αφορά τη βιολογική καλλιέργεια, ξέρετε πάρα πολύ καλά τους αγώνες που κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτήν και στην Κορινθία μας, αλλά και σε όλη τη χώρα, γιατί είναι πάρα πολύ ειδικές οι συνθήκες με τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με το προϊόν τους, και δυστυχώς περιμένουν κάθε φορά τις νέες επιδοτήσεις και τα νέα προγράμματα που θα βγουν για να στηρίξουν τις προσπάθειες τους αυτές. Συνεχίζει δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση μία φιλοσοφία άνευ προηγουμένου, να θέλει τους αγρότες μας επέτες των επιδοτήσεων, έτσι ώστε να τους έχει και ομοίρους ενός κρατισμού που το μόνο που συντηρεί τελικά είναι η διαφθορά, η τεράστια διαφθορά που έχει μέσα η δημόσια διοίκηση. Τώρα έρχονται να βάλουν ένα νέο κριτήριο αξιολόγησης σε αυτό που λέμε αξιολογήσεις, για να δούμε από όλες αυτές τις αιτήσεις ποιες είναι αυτές που αξίζουν και ποιες όχι. Αλλά δυστυχώς ένα κριτήριο αξιολόγησης που δεν έχει να κάνει με την αντικειμενικότητα και με την διάκριση του καλού από τον μεσαίο ή τον λιγότερο καλό φάκελο υποψηφιότητας, αλλά έχει να κάνει με τις περιοχές. Και έβαλε ως κριτήριο, γίνομαι πιο συγκεκριμένη, το να γυτνιάζει η έκταση η οποία καλλιεργείται βιολογικά με περιοχή Natura. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως αποκλείονται τεράστια κομμάτια βιολογικών καλλιεργειών της Πελοποννήσου ολόκληρης. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Μιλάμε για πτώσεις σε αιτήσεις που μπορούν να εγκριθούν βάσει αυτού του κριτηρίου, 84% μείον. Κάποιοι ωφελούνται. Κάποιοι ωφελούνται. Ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται? Υπάρχουν κομμάτια της Θεσσαλίας τα οποία ωφελούνται τρελά. Αλλά θέλω πραγματικά να σας πω ότι αυτό που πρέπει να δούμε... Γιατί εμείς έχουμε μάθει να κοιτάζουμε πίσω από το απλό και να καταλαβαίνουμε, γιατί κάθε διάταξη τέτοια έχει κάποιος που εξαιρεί και φωτογραφίζει κάποιος άλλος. Ναι, γιατί ξέρεις τι λεφτά έχεις. Και όταν έρχεται η ώρα να ξέρεις και πόσοι θα μπορούσαν να είναι ωφελούμενοι, λες πώς θα τους κάνω λιγότερους, τι απομονώνω και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, αυτό εμείς το καταδικάσαμε και το καταγγείλαμε ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, η διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας να συνετιστεί, να συμμορφωθεί και τελικά να καταλάβει. Ο Κορίνθιος πρόεδρος τελικά τι λέγει αυτό? Και ο Κορίνθιος Γενικός Γραμματέας του αρμόδιου Υπουργείου. Τι λένε? Τώρα δυστυχώς δεν έχουν πει τίποτα. Θεωρούν το κριτήριο ως κριτήριο αξιολόγησης. Αλλά σας λέω και πάλι ότι τα κριτήρια αξιολόγησης καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά έχουν να κάνουν με την ποιότητα και όχι με περιοχές. Την ποιότητα του προϊόντος, το ανταγωνιστικό προϊόν, το ποιοι παράγουν. Την εξαγωγή που θα μπορούσαν να έχουν, το τι ωφέλει και τι ωφελούμενους και τι συμπληρωματικές δράσεις θα έχει αυτό το προϊόν. Πώς αναδεικνύεται η κάθε περιοχή, αλλά όχι ένα τέτοιο κριτήριο που απομονώνει όχι μόνο την Πελοπόννησο, αλλά ένα τόσο μεγάλο κομμάτι όλη της Ελλάδας. Με τι λογική τίθεται θέμα γεωγραφικού προσδιορισμού των δικαιούχων για τις επιδοτήσεις? Με μια λογική, με τη λογική που σου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι βάζεις κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα μπορέσουν να είναι αξιοκρατικά σε μια αίτηση. Δεν επικαλούνται δηλαδή η κυβέρνηση που φέρνει αυτό το κριτήριο? Όχι, αποφάσισε και εκτέλεσε. Και μας εκτέλεσε.